κατά του Υπουργείου Υποδομών προσφεύγει η Περιφέρεια Ηπείρου αναφορικά με την μεγάλη καθυστέρηση να εφαρμοστεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία απαλλάσσονταν από την καταβολή διοδίων οι κάτοικοι του νομού Ιωαννίνων. Το θέμα αναδείχθηκε τις τελευταίες ημέρες με αφορμή η επερώτηση που είχε καταθέσει η παράταξη Ορίζοντες Ηπείρου και ο επικεφαλής της Σπύρος Ριζόπουλος. Υπήρξε μια προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας από την Περιφέρεια για το θέμα των διοδίων και τις εξαιρέσεις για την αλλαγή του νόμου Σπύρτζη. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ενέκρινε την αλλαγή της απόφασης. Από την ημέρα έγκρισης αλλαγής της απόφασης υπήρχε η αιτιολογία ότι το έργο οδεύει προς ιδιωτικοποίηση. Το έργο όμως δεν έχει ολοκληρωθεί ως προς την ιδιωτικοποίησή του. Αυτή τη στιγμή λοιπόν οι πολίτες του νομού Ιωαννίνων συνεχίζουν και πληρώνουν κανονικά. Να αποσαφηνίσω ότι κάποιες εξαιρέσεις προϋπήρχαν ήδη στην Υπουργική Απόφαση Σπύρτζη. Άρα λοιπόν, τη στιγμή που η Περιφέρεια προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όφιλε να παρακολουθήσει και την έκδοση της συγκεκριμένης Υπουργικής Απόφασης. Δεν ικανοποιήθηκε αυτό. Έπρεπε να έρθει σε άμεση επαφή με την Εγνατία ΑΕ. Αυτή τη στιγμή έχουμε πληρωμές 1,5 έτους. Δεν έχουμε απόφαση. Ιδιωτικοποίηση δεν προχωράει και το πιο σημαντικό απ' όλα, το οποίο καθιστά απαραίτητη αυτή τη συζήτηση, φαντάζομαι ότι ενημερώθηκε από τον κύριο Καραγιάννη στην πρόσφατη συνάντησή του ο κύριος Περιφερειάρχης, ότι το Γενάρη πάμε για να τιμήσει τα διόδια μέχρι και 12%. Δεν είναι ένα θέμα που ξαφνικά εγώ το έβγαλα από το ράφι γιατί δεν είχαμε τι να κάνουμε. Και είναι η λογική. Και ρωτάω, γιατί δεν έχουμε διεκδικήσει τα συμφέροντα των πολιτών. Απλά και ωραία. Γιατί δεν το έχουμε κάνει. Νομικός σύμβουλος υπήρχε, νομικός σύμβουλος και μετά από παρότρινση δική μας ως αντιπολίτευση προχώρησε σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί λοιπόν δεν διεκδικείται η υπεράσπιση των συμφερόντων των πολιτών. Είναι απλό. Το επιχείρημα ότι βαίνουμε προς ιδιωτικοποίηση στέκεται εύλογα 1, 2, 3, 6 μήνες. Όχι 1,5 χρόνο. Και μπορώ να σας πω τουλάχιστον από την ενημέρωση που έχω ότι δεν φαίνεται η Εγνατία να καθαρίζει σε κάποια στιγμή σύντομα σαν ιδιωτικοποίηση. Άρα λοιπόν θα έχουμε μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, την οποία δεν την εφαρμόζει κανείς, στην οποία εσείς προσφύγατε. Η απάντηση ήρθε από τον Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχρημάνη, ο οποίος υποστήριξε ότι η απόφαση του ΣΤΕ δεν έχει εφαρμοστεί με υπαιτιότητα του Υπουργείου Υποδομών και έκανε γνωστό ότι η Περιφέρεια θα προχωρήσει σε νέα προσφυγή, αυτή τη φορά σε βάρος του Υπουργείου Υποδομών, το οποίο αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του δικαστηρίου, ενώ παράλληλα θα υποστηρίξει τις προσφυγές που έχουν γίνει από άλλες ομάδες πολιτών. Η Περιφέρεια μετά τις οχλήσεις έγγραφες και με δικαστικό επιμελητή προς το Υπουργείο να συμμορφωθεί με το κείμενο της ακυρωτικής απόφασης του ΣΤΕ, έχει δρομολογήσει τις προβλεπόμενες από το νόμο 3068 του 2002 διαδικασίες. Ειδικότερα, προτίθεται να προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας προκειμένου να διαγνωστεί η αδικαιολόγητη καθυστέρηση, παράληψη και άρνηση του αρμοδίου Υπουργείου να συμμορφωθεί προς τη δικαστική απόφαση. Αυτά τα στείλαμε με δικαστικό κλητήρα. Στην περίπτωση αυτή ως ακύρωση στη μη ψημόρφωση προβλέπεται η καταβολή στην Περιφέρεια ενός χρηματικού ποσού που προσδιορίζεται από το δικαστήριο. Πέραν τούτου, η Περιφέρεια Ηπείρου βρίσκεται σε διαβουλεύσεις προκειμένου να υποστηρίξει τη δικαστική προσφυγή των πολιτών ανακατηγορία θυγωμένων λόγω χάρη εκπαιδευτικών που κατοικούν στην ΠΕΗ Ιωαννίνων και μεταβαίνουν καθημερινά λόγω χάρη στην Ιγουμηνίτσα. Δύο διατήριες. Ή λόγω χάρη στη Χρυσοβίτσα που έρχονται από τη Χρυσοβίτσα για διόδια δροσοχωρίου και τα υπόλοιπα χωριά του πρώην Δήμου Εγνατίας. Ή επαγγελματιών κλπ. Παράδειγμα, φεύγουν φορτηγά με κοτόπουλα που περνάνε όλη την Εγνατία και είναι η έδρα τους στο νομό Ιωαννίνων ή άλλες επιχειρήσεις χωρίς την επιβάρυνση των ενδιαφερομένων σύμφωνα με τις οικίες διατάξεις. Οι θυγόμενοι πολίτες δικαιούνται να διεκδικήσουν αποζημίωση τόσο για την αχρεώστητη καταβολή διοδίων τελών όσο και για την προσβολή της προσωπικότητάς τους
από τη συνεχιζόμενη άρνηση του Υπουργείου να προβεί στα νόμιμα. Παράλληλα, ο κύριος Καχρημάνης απάντησε σε δύο αιτήσεις, μία για κατάθεση εγγράφων και μία επερώτηση της Λαϊκής Συσπήρωσης σχετικά με την διερεύνηση καταγγελιών που έχουν γίνει από τον Δήμαρχο Δοδόνης ως προς την κατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου Δοδόνης, αλλά και για τις καταγγελίες για ανεξέλεγκτες εκτεταμένες αμμολυψίες που εγκυμονούν κίνδυνο κατάρρευσης γεφυριών. Καταθέσαμε μία και ζητήσαμε και τα αντίστοιχα έγγραφα και την επερώτηση για το θέμα του επαρχιακού δικτύου στο Δήμο Δοδόνης, συγκεκριμένα μετά από και από τις καταγγελίες του Δημάρχου της περιοχής. Ρωτάμε για την 9η, τη 12η, τη 17η και την 19η επαρχιακή οδό με νούμερα. 1, 2, 3, 4 συγκεκριμένους δρόμους. Και παίρνουμε μία απάντηση από ό,τι βλέπω εδώ πέρα από αυτό που μας έδωσε ο κύριος Περιφερειάρχης για ένα τεχνικό στη θέση Ιτιά, μία γενική αντιμετώπιση κατολιστητικών φαινομένων, μία γενική αποκατάσταση επαρχιακού δικτύου στο Ζωτικό συγκεκριμένα και αποκαταστάσει επαρχιακού δικτύου Λάκκα Σουλίου, το οποίο φαίνεται ότι δημοπρατήθηκε, δεν λέτε πότε, αφού υπάρχει και ανάδοχος και ποσό, ούτε πώς προχωράει το έργο, τι έχει γίνει. Άρα απάντηση για 9η, 12η, 17η και 19η επαρχιακή οδό δεν έχουμε πάρει. Ζητάμε τι γίνεται με τις γέφυρες στην περιοχή. Τύρια Σαρτοπούλα, Ασπροχωρίου, Ζωτικού. Παίρνουμε μια απάντηση που μιλάει για το Ασπροχώρι και την Καταμάχη, τον οποίο δεν το ρωτάμε, αλλά ευχαριστούμε που το μαθαίνουμε, και κάτι για τη γέφυρα της Κράψης. Την ίδια στιγμή, οι αμμολυψίες, οι οποίες δεν είναι κάτι το οποίο μόνο ο Δήμαρχος Δοδόνης έχει δει, αλλά έχουμε πάει και οι ίδιοι και τις έχουμε δει, μετατρέπονται σε υποτιθέμενες αμμολυψίες. Τα μέτρα που ζητάμε για τα επιπλέον μέτρα, στα έργα που γίνονται για την αποφυγή μετάδοση της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους, δεν υπάρχουν πουθενά σαν συζήτηση, ενώ η περιοχή έχει γίνει κρανίου τόπος και δεν ξέρουμε αν λαμβάνονται επιπλέον μέτρα στις εργολαβίες. Και στην συζήτηση, αν πράγματι έχετε λάβει έγγραφα από το Δήμο Δοδόνης που σας λέει να πάτε να κάνετε έλεγχο στις γέφυρες, ώστε να αποτραπεί η εκθεμελίωση των βάθρων, δεν παίρνουμε καμία απάντηση αν πήρατε ποτέ κάποιο έγγραφο, αν σηκώθηκε κάποιος αξεγάπητος συνάδελφος να πάει να κάνει έναν έλεγχο για το τι γίνεται εκεί. Ο κύριος Καχρημάνης υπεραμείνθηκε των ενεργειών της περιφέρειας Ηπείρου, λέγοντας ότι όλα γίνονται νόμιμα, ενώ για τις γέφυρες υπογράμμισε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Ηπείρου καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε αυτά να διασωθούν και να ενισχυθούν ώστε να μην υπάρξουν άλλα προβλήματα με καταρρεύσεις στο μέλλον. Σας έδωσα κατάλογο, ο οποίος δεν είναι δικός μου, είναι της υπηρεσίας και λέει εκτός των άλλων ότι δεν έχει γίνει καμία αμμολυψία η οποία να μην είναι νόμιμη. Οι δυο γέφυρες που αναφέρεται του Ασπροχωρίου και Καταμάχης, αν θυμάμαι, προχωράει το έργο, αλλά δεν έχουμε ακόμα, θα έχουμε ανάδοχο και θα γίνει. Προσωρινά ο ίδιος έβαλε κάποιες πέτρες, μην τυχόν και μας πιάσει ο καιρός, τώρα βοηθάει ο καιρός για να προχωρήσει αυτό το έργο. Έγιναν κάποιες προληπτικές πρώτες ενέργειες. Λέτε, όταν έχουν πέσει τόσες γέφυρες σε όλο τον κόσμο και όταν εμείς φτιάχνουμε τόσες γέφυρες, να μην δουλεύουν οι υπηρεσίες να κοιτάξουν να μην συμβούν τα απρόοπτα, το κοιτάν και με το παραπάνω και θέλουν να τους ευχαριστήσω. Ειδικά όμως με τον Δήμαρχο Δοδόνης υπάρχει ένα θέμα. 10 φορές έχει φέρει την αστυνομία κάτω. Σε έργο το οποίο, δόξα τω Θεώ, δεν θα γινόταν, το λέω αυτό, ποτέ, γιατί κανένας δεν αναλάμβανε λόγω της φύσεως των εδαφών να φτιάξει αυτό το έργο, στο οποίο είναι το ρήγμα του Ζωτικού και στο οποίο όλο έχει γίνει πάνω από τα τεχνικά με σαρζανέτια, οι γέφυρες έχουν γίνει όλες με χαλιβδοπασάλους κλπ. Ένα έργο το οποίο, εάν λάβεις το γενικό κόστος με τα χιλιόμετρα, είναι από τα πιο φθηνά έργα που έχουν γίνει στην Ήπειρο. Κι όμως είναι το πιο δύσκολο. Αυτή τη στιγμή πέφτει η τελική στρώση σε όλο το δρόμο. Είναι ένα τεχνικό που δεν είχε γίνει εδώ στην αρχή, το οποίο μέχρι αύριο θα έχω να σας δείξω και όλες τις φωτογραφίες, το οποίο τελειώνει ένας πλακοσκεπής τεράστιος οχετός, και είχαμε επιθεώρηση από όλες τις υπηρεσίες. Και κάπου σε ενοχλεί όταν κάποιος αιμονικά νομίζει ότι εκεί έγινε κάτι άλλο εκτός από το νόμιμο. Εγώ τον προκαλώ σε οτιδήποτε να πάρει τις επιμετρήσεις τα πάντα και να δει ότι οι υπηρεσίες, όπως μου λένε και εμένα,
όλα είναι νομιμότητα.